Κυρία Καραμαλή, γιατί τόση ένταση αυτή. Ορίστε. Αν μου επιτρέπετε, την τελευταία εβδομάδα έχουμε πάνω από 310 φωτιές. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί, διότι οι προετοιμασίες ξεκίνησαν πιο νωρίς από ποτέ. Η πρόληψη ήταν σαφής, έγινε το καλύτερο δυνατό. Πράγματι έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Τώρα για την πρόληψη φαίνεται... δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι. Το έχουμε κάνει και εμείς εκτενέστατο ρεπορτάζ και στην εκπομπή και στο κανάλι. Σας παρακολουθώ. Δυστυχώς... όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουμε την εικόνα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Να παίρνουμε μαθήματα. Να παίρνουμε μαθήματα και από το μάτι και από τη βαρυπόμπη και από την Εύβοια. Να παίρνουμε μαθήματα να γινόμαστε καλύτεροι, να απολαμβάνουμε τις καταστροφές. Είναι το καλύτερο και έχουμε άμεσες. Ναι, βέβαια, δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα, κύριε Τεφλίδη. Έχουμε άμεσες παρεμβάσεις, κυρία Ρεύη, κύριε Παυλόπουλε, ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων που σπέβδουν στην περιοχή. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και στις γυναίκες όλων των υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση του καθήκοντος. Ναι, μη βιαζόμαστε μόνο. Ναι, γιατί μη βιαζόμαστε για την ώρα. Και η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο κ. Σταδόπουλος, πόσες δυνάμεις μετακινήθηκαν στην Αττική για να επιχειρήσουν από άλλους νομούς κοντινούς. Και είδαμε και τους Ρουμάνους, γιατί φέτος έχουμε και από ξένες χώρες, έξι αν δεν κάνω λάθος, που επιχειρούν στη χώρα μας. Οπότε ας περιμένουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Παιδιά, θα φτάσουμε στο διάλειμμα, δεν θα έχουμε πει για τα πολιτικά. Ελάτε, πείτε το χειρίδι. Ακούγαμε και πέρσι και είχαμε έναν τρομακτικό, καλοκαίρι. Απολογισμό με 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Μην ξύνεσαι, είχαμε, παρακαλώ πολύ, σας άκουσα, ακούστε με. Έτσι γίνεται ο διάλογος. Εσείς με λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα, πρώτον. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα μεταφέρει τις δασικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πέρασαν 11 μήνες, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Φέτος δεν έχουμε και τα υπεραεροσκάφη, το Μπέριεφ κλπ. Για τους γνωστούς λόγους. Και επίσης είχαμε την απόλυση 5.000 ανθρώπων από το πρόγραμμα του ΟΕΔ που φιλούσαν τα δάση, 5.000 της δάσοπροστασίας. Που και αυτό... Και είχαμε βέβαια το είχαμε αρνητικό, αυτό που είδαμε, αν θέλετε, μην μιλάτε πάνω μου. Να μην λέτε ψέματα. Ναι. Είναι άλλο η 600 δασοκομμάτων και είναι άλλο 5.000 που λέει εδώ. Ήδη, πριν από 20 μέρες, τη Βούλα, που κάηκαν τα 20 σπίτια. Ελπίζω αυτό το θετικό που είδαμε εδώ, να επαναληφθεί και να συνεχιστεί. Να μην δούμε ξανά τη Βούλα με ένα αεράκι. Ούτε μάτι να δούμε, ούτε Βούλα, ούτε Βαρυπόμπη. Ούτε μάτι δεν το αναφέρει. Το μάτι δεν το αναφέρει. Εντάξει, κυρία. Εντάξει, κυρία. Να πάμε και στις πυρκαγιές της Ηλίας. Όχι, μα να θέλετε να κάνουμε κάτι, να το αναφέρετε στη σωστή του βάση λέγοντας αλήθεια. Όχι να αποκόπτετε αυτό που θέλετε. Ρε, παιδιά, να σα πω τώρα κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι να μην έχουμε πυρκαγιές σε αυτόν τον τόπο. Δεν το έχουμε συζητήσει. Το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην έχουμε νεκρούς και κανένα σπίτι. Πάμε, λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις. Και να υπάρχει και σύμπνοια. Είναι εθνικό πρόβλημα οι πυρκαγιές στα καλοκαίρι. Δεν είναι κομματικό. Να υπάρχει σύμπνοια. Σε ένα μήνα είπε θα μεταφέρει. Καλαδοκείτε τώρα να ξεφουρκίσετε για τις πυρκαγιές. Τις δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος πέρασαν 11 μήνες και δεν έχετε τίποτα. Γιατί τόση ένταση χθες στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ σας κατηγορούν την κυβέρνηση ότι πήγε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο να τα βάλει με την αντιπολίτευση, να θυμίσει το δημοψήφισμα, να κάνει προεκλογική ομιλία δηλαδή, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο υπήρξαν αυτοί οι τόνοι? Καταρχήν δεν υπήρξαν τόνοι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είπε ότι η Ελλάδα του 2000... Θα με αφήσετε να μιλήσω? Όχι, το βλέπουμε, γιατί βλέπουμε... Και όταν μιλάει ο πρόεδρός σας στη Βουλή, επίσης άδειο είναι. Ναι, ναι. Οπότε αφήστε τα λόγια τα μεγάλα. Έχετε ξεκινήσει από το πρώτο λεπτό που είστε μαζί στην αντιπαράθεση. Έχουμε πει με τον κύριο Τριανταφυλλίδη ότι δεν θα διακόπτει ο ένας τον άλλο. Και με το που μπήκαμε... Αλλά τόσο ώρα χάνετε τηλεοπτικό χρόνο και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι πολύ τιμός τηλεοπτικός χρόνο. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, δυστυχώς. Λοιπόν, και επειδή το 2022 δεν έχει καμία σχέση με το 2015, καλό είναι επειδή κάθε χρόνο επισημαίνουμε, γιατί η κυβέρνηση κρίνεται και συγκρίνεται. Στο Ευρωπαϊκό Άρα, Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, αλλά εσείς δεν το είδατε αυτό, ότι μεταφέρθηκε η πολιτική ένταση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας απαντήσω. Το δημοψήφισμα αφορούσε την Ευρώπη. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ανακοίνωσε αυτό το ανόητο δημοψήφισμα ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στην Ευρώπη, πίστευαν ότι προκήρυξε εκλογές.
και όχι δημοψήφισμα. Αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι προκήρυξε ένα δημοψήφισμα. Άλλον μετά έγινε κολοτούμπα το ναι, όχι, όχι, ναι. Άλλο αν μετά χάσαμε 6 πολύτιμους μήνες γιατί είχαμε το asset του κυρίου Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις όπου μαγνητοφωνούσε τις συνεδριάσεις του Eurogroup και γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι. Mm. Αυτά έπρεπε να υποθούν. Όπως εστίασε, ναι. Όλα έπρεπε να υποθούν. Υπόθηκε μία ακόμη φορά. Άρα καλώς μεταφέρθηκε η πολιτική ένταση, η όξυνση που υπάρχει αυτούς τις τελευταίες εβδομάδες. Εμείς δεν μεταφέραμε με καμία όξυνση. Εμείς καταθέσαμε. Εδώ είπαμε και για την κολοτούμπα που είναι πλέον διεθνής λέξη. Μάλιστα. Την έμαθαν με πολύ άσχημο τρόπο οι Ευρωπαίοι με το δημοψήφισμα. Πάντως το Τσίπρας και η παρέα του δεν είναι εύσχημο. Ο Τσίπρας και η ομάδα και η κυβέρνηση ήταν. Κυβέρνηση ήταν. Ενώ του ΑΝΕΛ και λοιπά. Καραμαλή, ναι. Αυτό κυβέρνηση. Κυβερνητικό σχήμα ήταν. Ωραία, η ΑΝΕΛ. Έλατε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ένας πρωθυπουργός, ναι. Απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Ακροατήριο, καταφεύγει στο να κάνει κριτική με αυτή την ορολογία στον πολιτικό του αντίπαλο στην Ελλάδα και έχει μιλήσει αυτός, ο Μητσοτάκης, για εθνική Ελλάδος. Ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, έχει μιλήσει για εθνική Ελλάδος στο εξωτερικό, σε ένα άδειο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν η Ολομέλεια στο Στρασβούργο, που γίνεται μια φορά το μήνα. Και τι, αυτό ακριβώς δηλώνει, αυτό ακριβώς δηλώνει ότι η απαξίωση. Το κογκρέσο που ήταν γεμάτο δεν το θυμάστε. Θυμάστε το Κοινοβούλιο που ήταν άδειο. Και τη Βουλή που λέει εδώ πέρα και συναδελφό. Αν επιτρέπετε. Η απαξίωση είναι άδειο από τους βουλευτές του. Τον όρο που χρησιμοποιεί δηλώνει ή απόγνωση και απελπισία. Για να μην μιλήσει για τα τωρινά του 22, να πάει να καταφύγει στο 15. Μίλησε, μάλλον δεν τον παρακολουθήσατε. Για να καταφερθεί εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου. Και ήρθαν βέβαια οι εκπρόσωποι και από το κόμμα, την οικογένεια, την πολιτική, το φιλελευθέρο και του Μακρόν, να του κάνουν κριτική για την ελευθερία του τύπου, 108η θέση, για τις διώξεις των δημοσιογράφων, για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς, για όλα αυτά για τα οποία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται δαχτυλοδεικτούμενη στο Ευρωπαϊκό Ακροατήριο σε σχέση με την ελευθερία του τύπου, τις δικαστικές διώξεις για τον Βαξεβάνη, για την Παπαδάκου, που ήρθε το δικαστικό βούλευμα και τους αθώς. Αναρωτιέμαι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα βρει το στένος να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτούς που χαρακτήρισε συμμορία. Για αυτούς που χαρακτήρισε συμμορία. Ζήτησε ο κ. Γεωργιάδης, ζήτησε. Ζήτησε από ποιον και τα γύρισε χθες και λοιπά. Θα τα βρείτε στη Βουλή σήμερα. Και για τα δύο πρωτοσέλιδα. Στη Βουλή χαρακτήρισε συμμορία του συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι ουσιαστικά με το δικαστικό βούλευμα απαλλάχθηκαν πλήρως και αποδόθηκαν πάλευκοι, αθώοι και συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Η Ελλάδα, επειδή είμαι και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Εθνική Αντιπροσωπεία, τρεις φορές έχω θέσει το συγκεκριμένο θέμα για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και ενώ έχουμε 4 δολοφονίες. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Τριανταφυλλίδη, έτσι όπως το λέτε, γιατί είστε παλιός συνάδελφος, είναι σαν να λέτε ότι έχει δοθεί εντολή να μην διαλευκανθεί η δολοφονία του Καραϊβάζ. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Τότε γιατί το αναφέρετε συνέχεια. Ότι είναι σαν να λέτε 1,5 χρόνο και δεν υπάρχει. Αντίστοιχα τρία γεγονότα στην Ολλανδία, στη Μάλτα, με την Γαλίτσια και στην Ολλανδία. Μια προσαγωγή υποθέτουμε θα μπορούσε να έχει γίνει για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Και έχουν οδηγηθεί σε δίκη. Ναι, ναι. Οι τρεις υπέτη των τριών δολοφονιών. Ναι, αλλά μόνο στην γιατί Ελλάδα αποτελεί θέμα πολιτική συζήτηση. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Θα το ξαναρωτήσω. Θα το ξαναρωτήσω. Είναι θέμα πολιτική συζήτηση το αν έχουν γίνει προσαγωγές ή όχι για την δολοφονία του Καραϊβάζ. Όλα αυτά τα γεγονότα με τις ποινικέ διώξει, με τη δολοφονία. Γιατί ξαναεπενήσεστε ότι υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Είναι όλα αυτά που οδήγησαν την Ελλάδα στην 108η θέση. Να θυμίσω μόνο. Εντάξει, ότι το 2013 όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα είχαν βάλει την Ελλάδα στην 98η θέση. Είναι 10 θέσεις πιο κάτω από το 2013 μετά το μαύρο. Ήταν μια πολύ κακή βραδιά εκείνη. Ήταν μια πολύ κακή βραδιά για την δημοκρατία. Ελπίζω να μην με διακόψει αυτή τη φορά. Λοιπόν, όσοι ζουν στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι όποιος θέλει μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Αρκεί να δει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες και να παρακολουθεί τις εκπομπές. Από εκεί και πέρα, καλό είναι ο συνάδελφος να θυμάται, γιατί τα κακά τα ξεχνούν
και βγάζουν ανακοινώσεις η Λίβδιν με την κάθε ανάσα οποιοδήποτε βουλευτή υπουργού και κυρίως του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να στήσει δικό του σύστημα ενημέρωσης και κορυφαίος υπουργός του παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η παρέα έξω προσπαθούν συστηματικά να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα στην οποία βρίσκεται υποδιωγμό η ελευθερία της έκφρασης. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει ελευθερία του λόγου, υπάρχει ελευθερία του τύπου και μάλιστα βλέπουμε και προσβλητικά σχόλια. Και θέλω να επισημάνω το τελευταίο στην εφημερίδα των συντακτών που έβαλαν λάθος φωτογραφία, δεν έβαλαν τη σύζυγο του κυρίου Πλεύρη αφενός, ήταν άλλη σύζυγος, έτσι, και την αποκάλεσαν και Πλεύρενα. Δεν είδε λοιπόν αυτοί που κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το σεβασμό να βγουν να πούν κάτι για το σεξιστικό σχόλιο. Άρα όλα αυτά και όπως κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι à la carte. Και το ίδιο είναι και για τη δικαιοσύνη, διότι όταν παραπέμφθηκε ο Νίκος Παπάς, είπαν ότι η δικαιοσύνη είναι χειραγωγούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη. Το ίδιο όταν μπήκε στο αρχείο από την ίδια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που εμείς σεβόμαστε απόλυτα, όταν μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη, βγήκαν και είπαν με ανακοίνωση ότι είναι χειραγωγούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, να μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέλει να ελέγξει τους ορμούς της εξουσίας. Ο κύριος Πολάκης έχει πει να χώσουμε 3-4 στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Πάντως και εσείς μιλούσατε για σκευωρία και σήμερα ζητάτε συγγνώμη από συναδέλφους τους οποίους εκατονομάζατε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε αφού βγήκε το δικαστήριο συμβούλιο και τους απάλλαξε. Η ουρά στα σκέλια είναι και συγγνώμη. Εσείς ζητήσατε συγγνώμη που 9 πολιτικά πρόσωπα αθωώθηκαν και τα θέματα τους τέθηκαν στο αρχείο. Είχατε το θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη που βάλατε, που ανέβηκε ο κύριος πικραμένος και έκλαιγε στο βήμα της Βουλής και δεν τρέπεσε. Κοιτάξτε κύριε Παπλόπουλε, αντιστοίχως ισχύει το ερώτημα. Είναι ντροπή. Είναι τουλάχιστον ντροπή προς τους ανθρώπους οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Για ποιο πράγμα. Για όλη αυτή την ιστορία. Το δικαστικό βούλευμα, κύριε Παπλόπουλε, είπε ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος αθωώθηκαν για τα πολιτικά πρόσωπα, λέμε. Σε όλες τις ενδεδειγμένες. Είπατε συγγνώμη. Μιλάμε για το αθωώθηκαν. Εσείς τσιρίζετε τόση ώρα. Άρα έτσι καταλαβαίνετε. Είχαν όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Πείτε και κανένα συγγνώμη στη ζωή σας. Και η κυρία Τουλουπάκη, αυτό λέει το δικαστικό βούλευμα. Ναι, ναι. Αφού λοιπόν λέμε ναι, ότι σεβόμαστε το δικαστικό βούλευμα που απάλλαξε ομόφωνα όλους τους δημοσιογράφους και την ίδια ώρα στη Βουλή. Αυτό θα γίνει σήμερα. Αυτό θα γίνει και σήμερα στη Βουλή. Αυτό είναι πρόγευση που θα δούμε. Θα ζητήσει σήμερα, θα έχει το στένος. Δικούς μας δικαστές. Δεν ακούγεται κανείς σας. Δεν μας αφήνετε να ρυθμίσουμε τη συζήτηση. Πραγματικά. Ρυθμίσω τη συζήτηση. Προσπαθώ δηλαδή. Το 15 ήταν δώρο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να ρυθμίσεις τη συζήτηση. Δηλαδή μου το κατάλαβα που προσπαθείς να κάνεις. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Που κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος που έκανε λόγο για 4 κανάλια. Και θα μιλήσετε εσείς για ελευθερία του λόγου. Πάντε πως δεν ακούτε, δεν πειράζει. Ναι. Γενικώς δεν ακούτε αυτά που πρέπει. Πρέπει να σέβεστε όταν σας μιλάει ο άλλος, να μην το διακόπτε για να πατείτε. Μα με διακόπτει μονίμως, κύριε Παπλόπουλε. Σας ρώτησε κάτι που διαρρεύει πριν. Αυτό είναι... πώς το είπες? Έτσι θα μιλήσετε σήμερα στη Βουλή. Γιατί και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Αν νομίζετε ότι σας ακούει, να μιλάτε ένας επάνω στον άλλον. Να μην μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συζήτηση. Αυτό θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για την κοινωνική πολιτική με βάση το παρελθόν, με αιχμές από τη μία και από την άλλη. Δεν θα εξηγήσουμε στον κόσμο τι θα δούμε και στο παρελθόν. Πετάγεται. Σε μένα δεν απευθύνεστε, κυρία Ρέβη. Δώσε το λόγο σε έναν από τους δύο, γιατί θα μιλήσουν και οι δύο. Για να καταλάβετε. Θα μιλήσει πρώτα η κυρία Καραμανλή και μετά εσείς. Χωρίς να διακόψετε, παρακαλώ. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε έκκληση επανειλημμένος για πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει τοξικότητα. Ναι. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει το δρόμο της τοξικότητας, της καταστροφολογίας, των ψεμάτων και του διχασμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα προσέλθουμε στη Βουλή για να πούμε τι έχουμε κάνει στην κοινωνική μας πολιτική, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ διέπρεψε στα λόγια και τη θεωρία και απέτυχε ικτρά στην πράξη.
Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι η εφαρμογή πολιτικών με κοινωνικό πρόσωπο αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και χαρίζουμε τα λόγια τα μεγάλα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα απαντήσουμε με πράξεις. Και αν θέλετε επιγραμματικά να σας πω και για τη μείωση της ανεργίας σχεδόν... Δεν έχουμε όχι, χρόνο. Όχι, μας πείτε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αναλόγητη συζήτηση στα υπόλοιπα. Η οποία τα οποία ξεκινάει στις 12 τελικά. Α, στις 12. Στις 12 εν τέλει. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με το ότι είναι καλοδεχούμενη η αναφορά στο 15 γιατί θυμίζει στον ελληνικό λαό ποιος τον έστειλε στον Κεάδα το μνημονίο και ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Το θυμίζει. Παραλάβαμε μέχρι το 15. Δεν είναι το μνημόνιο που έχετε υπογράψει εσείς όμως, απλά να πω. Αφήστε με να ολοκληρώσω μία φράση. Ελάτε. Λέω λοιπόν, το 15 παραλάβαμε μία χώρα κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη, με 200 εκατομμύρια που δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, με την ανεργία στο 28%, με ανθρωπιστική κρίση και τον κόσμο να ψάχνει στα σκουπίδια για να βρει φαγητό. Γι' αυτό κόψετε το ΕΚΑΣ και τις συντάξεις, παραδώσαμε... Να, τώρα, επειδή κόπτεστε για τους φτωχούς είναι και τους ελάτε, ελάτε, ελάτε. Το 19 μειώθηκε η ανεργία 10 μονάδες από το 28 στο 18%, 400.000 θέσεις εργασίας. Παραδώσαμε και αφήσαμε στον κουμπαρά 37 ολόκληρα δις. Και όχι καμένη γη, ρυθμισμένο το χρέος και 11 τρίμηνα συνεχώς ανάπτυξη. Επομένως είναι καλοδεχούμενη η αναφορά, αλλά δηλώνει την απελπισία και την απόγνωση ενός πρωθυπουργού που δεν έχει να πει κάτι για το παρόν, γιατί στο παρόν θα θυμηθεί ο λαός ότι είναι ο πρωθυπουργός των 30.000 θανάτων από την πανδημία, που οι μισοί πέθαναν εκτός ΜΕΘ, θα θυμηθεί ότι είναι ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, που δεν έχει να βγάλει το 15ήμερο ο Έλληνας και σήμερα γιορτάζει ένα χρόνο ακρίβειας. Σας είπαν νωρίτερα, πριν από μία ώρα, οι ειδικοί και από το ΙΝΚΑ, η ρήτρα αναπροσαρμογής συνεχίζει να ισχύει. Ενώ υποσχέθηκαν ότι θα τη βγάλουν ας δούμε τους λογαριασμούς. Μην βιάζεστε. Δεν είπατε στην κυρία Καραβαλή να μην βιάζεστε. Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Δεν είστε ψεύτες, είστε μυθομανείς. Χαρακτηρισμοί. Μυθομανείς. Καλή σας ημέρα. Να δούμε στη Βουλή τι θα συζητήσετε και πώς σήμερα. Δυστυχώς. Γι' αυτό σας γίνει σε εκεί. Πήγαμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.